Τα πάνω κάτω έχουν έρθει στη ζωή της Τατιάνας Στεφανίδου, με την απόφαση του Νίκου Ευαγγελάτου να αλλάζει τα δεδομένα, εξαιτίας της επιλογής του να συμφωνήσει προολίγου καιρού με το Μέγκα. Ο λόγος σχετίζεται με πρώην, αφού ο διάσημος δημοσιογράφος και παρουσιαστής βρίσκεται στο ίδιο κανάλι με την προηγούμενη σύζυγο του, γεγονός όχι ιδιαίτερα αρεστό, μάλλον, στην παρουσιάστρια του Sky, τη στιγμή που το ζευγάρι είναι συντετριμένο από μια σοκαριστική εξέλιξη. Σκάνδαλο, μεγάλη απάτη με τα Λιβ πρόκειται, φυσικά, για τη Ζέτα Θεοδωρακοπούλου, με την οποία ο Νίκος Ευαγγελάτος έχει αποκτήσει και ένα γιο στο παρελθόν, τον Λάμπη, έχοντας υπάρξει παντρεμένος μαζί της. Μπορεί να χώρισαν αλλά διατηρούν άριστες σχέσεις λόγω του γιου τους, είναι γνωστό πως ο παρουσιαστής παντρεύτηκε την Τατιάνα Στεφανίδου και έχουν δύο παιδιά ωστόσο και η δημοσιογράφος ξαναπαντρεύτηκε και απέκτησε μια κόρη. Το πρώην ζευγάρι είναι και πάλι κάτω από την ίδια τηλεοπτική στέγη, καθώς ανήκουν στο δυναμικό του Μέγκα. Καλή επιτυχία μωρό μου, λιώσαμε με τη δήλωση της Τατιάνα Στεφανίδου. Το δικό της μήνυμα λατρείας, αποφάσισε να στείλει η Τατιάνα Στεφανίδου στον γιο της Νικόλα Ευαγγελάτο. Για ποιο λόγο το ευχήθηκε, η παρουσιάστρια του Sky, μέσα από τον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, θέλησε να κάνει μία ανάρτηση για τον γιο της, προκειμένου να το ευχηθεί για τις εξετάσεις του, που ξεκίνησα χθες. Δεν σας κρύβουμε πως μόλις το διαβάσαμε, λιώσαμε, για το λόγο αυτό, θέλησε να κάνει μια ξεχωριστή ανάρτηση και να ευχηθεί στον μεγάλο γιο της Νικόλα, για τις εξετάσεις, οι οποίες είναι βέβαια πολύ σημαντικές, καθώς θα κρίνουν το μέλλον του. Καλή επιτυχία μωρό μου, σε λατρεύω έγραψε η περήφανη μαμά, η οποία είχε κάνει και μια γλυκιά ανάρτηση για την κόρη της. Ο Νικόλας Ευαγγελάτος, χθες και σήμερα δίνει τα τελευταία του μαθήματα για το πτυχίο του στα οικονομικά και υπολογιστές, Economics and Computing BSE, από το Πανεπιστήμιο του Κέντ στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ τον Σεπτέμβρη, θα φύγει ξανά για να κάνει Master στα οικονομικά, Investment and Wealth Management MSE, στο Πανεπιστήμιο Imperial στο Λονδίνο.